στους οικίσκους μέχρι το 2025, με τις διαδικασίες στις σεισμόπληκτες περιοχές να πηγαίνουν με ρυθμούς χελώνας. Η αποκάλυψη του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδος Βασίλη Γκεγκέρογλου στην εκπομπή Ωραία Αιχμής προκαλεί αίσθηση αλλά και αγανάκτηση στους πληγέντες που βλέπουν το ενδεχόμενο επιστροφή στην κανονικότητα να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο. Αληθεύει, κύριε Δήμαρχε, ότι το χρονοδιάγραμμα θέλει τη λειτουργία των οικισμών, των οικίσκων, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2025? Είναι η τελευταία ημερομηνία που θα λειτουργούν οι οικισμοί προσωρινής διαβίωσης. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που εμείς επεξεργαστήκαμε και βάζουμε μπροστά, που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό από το ίδιο το κράτος. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί από τους πληγέντες μένουν σε ακατάλληλα σπίτια, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμη Λέκα να εκφράζει την ανησυχία του. Μα ανησυχεί όμως το γεγονός ότι ξεκινήσατε τον προσεισμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια και μπράβο. Ξεκινήσατε το προσεισμικό έλεγχο στα σχολικά κτίρια και πάλι μπράβο. Πώς όμως αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι και ένας άνθρωπος στα Αρκαλοχώρη κοιμάται σε κίτρινο σπίτι και προχωράμε στα άλλα? Έχετε απόλυτο δίκιο και ότι ο οργανισμός δεν εμπλέκεται στο θέμα της αποκατάστασης και κυρίως της χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση και των διαδικασιών. Είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών. Συμφωνούμε και εκεί δεν τα πάμε καλά. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε, βεβαίως, οι προτεραιότητες για τα σχολεία, για τις κρίσιμες υπηρεσίες, για τα νοσοκομεία θα πρέπει να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, βεβαίως. Τα παιδιά όμως, κύριε Λέκα, μένουν και το βράδυ σε σπίτια. Ναι, τέτοια σπίτια. Ναι, σίγουρα, ναι. Δηλαδή, ο σεισμός δεν θα χτυπήσει ώρα 8 με 1, κοιτάξτε, επειδή έχουμε ενημερώσει τα σχολεία. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνουν και δράσεις. Και αν θέλετε, στην άσκηση που θα γίνει τον Απρίλιο, μπορούμε να εντάξουμε μια δράση έτσι ώστε να αναδειχθεί και το πρόβλημα που υπάρχει στο Δήμο Αρκαλοχωρίου. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από το φωνικό σεισμό. Φωνικό γιατί είχαμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής. Και δυστυχώς στο επίπεδο της οικιστικής ανασυγκρότησης που είναι το πλέον κρίσιμο, τα πράγματα δεν προχωράνε. Από τους 3.000 φακέλους έχουν δοθεί άδεια μόλις σε 80, την ώρα που οι σεισμόπληκτοι διεκδικούν εκ νέου απαλλαγή από τον ένφια αλλά και επιδότηση ενοικίου. Με τον Βασίλη Γκεγκέρογλου να ανακοινώνει την εξαίρεσή τους από τα δημοτικά τέλη. 2,5 χρόνια μετά το σεισμό και η εικόνα στο Αρκαλοχώρι και στις σεισμόπληκτες περιοχές γενικά είναι περίπου η ίδια. Βλέπουμε μισογκρεμισμένα σπίτια, μπάζα, αμιάντους. Και να λάβουμε και σοβαρά υπόψη μας τον παράγοντα ψυχολογία του κόσμου. Όταν ο κόσμος βλέπει ότι γίνονται προσπάθειες και είναι άκαρπε, δεν υπάρχουν αποτελέσματα, εκεί λοιπόν είδατε και στους συμπολίτες μας από το Αρκαλοχώρι, η ψυχολογία του κόσμου είναι στη χειρότερη φάση που μπορούσε να βρεθεί.